Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Εμείς και ο κόσμος μας». Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Και σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας κάνετε συντροφιά και στην Κύπρο και στο εξωτερικό τώρα, αυτή την ώρα που το σήμα του δορυφόρου ΡΙΞΑΤ φτάνει κοντά σας στα 4 σημεία του ορίζοντα. Και να είστε πάντοτε καλά και στις 4 Ηπείρους. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε συντροφιά. Εμείς ξεκινήσαμε το πρωί 2 ώρες ραδιόφωνο και τώρα άλλη μια ώρα τηλεοπτικά. Και να είστε πάντοτε καλά για την στήριξη και υποστήριξή σας. Σήμερα, Ερμιόνη Πετεμερίδου, 91 ετών, η αδελφή του ήρωα Χαράλαμπου Πετεμερίδη, θυμάται, στο στούντιο της εκπομπής. Του Ξέρξη, όπως ήταν το ψευδώνυμό του, του Σιώκα, ο οποίος έπεσε υπερπίστιος και πατρίδος, στις 6 Οκτωβρίου του 1958. Γιαγιά Ερμιόνη, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας σήμερα. Μάλιστα. Από πού μας ήρθες? Από ποιο χωριό? Από τα Κανάβια. Πόσα χρόνια είσαι στο χωριό, εγεννήθηκες? Εγεννήθηκα, αναγιώθηκα, επαντρεύτηκα. Μέχρι ότου ήμουν, μετά ήρθα στη Λευκοσία. Έκανα 20 χρόνια καφετζίνα και έφυγα και επιστρέψα πίσω στο χωριό μου. Όχι τόσο εύκολα χρόνια τότε, γιαγιά. Ήταν δύσκολα, πολλά δύσκολα. Έκανα 11 μωρά. Και ζούσε 5. Ήταν δύσκολα. Είχα 4 μέσα στο γυμνάσιο μια φορά. Μάλιστα. Ο άντρας μου δεν είχε δουλειές. Πότε είχε, πότε δεν είχε. Όμως σιγά σιγά βγάλαμε τα πέρα. Δόξα τω Θεώ. Δόξα σε ο Θεός. Μάλιστα. Ναι, δίπλα σας είναι ο γιος σας. Μάλιστα. Είναι ο κύριος Μιχάλης Ιερίνης. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Ο πρώτος που τον αγάπαν ο αρφός μου πολλά. Σας αγαπούσε ο ήρωας Πετεμερίδης. Ήμουν έξω από το χωρκοντό σπίτι μου. Μάλιστα. Και ερχόταν το σύρθιο που είχαμε 2 φορές. Το χτύπημα της πόρτας. Το χτύπημα της πόρτας, της εξωπόρτας. Μάλιστα. Γιατί τα σπίτια μου είχα τάσει ο αστυνομιό νοικιασμένα και χτίσα άλλα δίπλα. Για να καταλάβετε ότι ήταν ο ήρωας. Βέβαια. Λέει μου, μόλις χτυπήσω 2, να ξέρεις είμαι εγώ. Μάλιστα. Έμπαινε πρώτα, έπρεπε να πιάσει τη Μαρία, την κόρη. Ήταν δίδυμη, με τον Ανδρέα. Τι μάταιρε είχα μπει, τι και κατουρημένη, μάθει κάτι άλλο λίγο, γιατί δεν με αφήνω να κοιμήσω. Μάλιστα. Άισα μωρόν και να το πιάσω. Έπιανε το, να τους χορέψει, να τους κάνει. Ήταν τα αδερφοτέχνια του. Τα αρφοτεχνιά του. Μάλιστα. Ναι, αφού μας είναι αδέρφια. Εγώ ήμουν η πρώτη. Είχα άλλον αδερφόν και μετά ο τρίτος, το 32 γέννημα ήταν Τζίνος. Ο ήρωας Πετεμερίδης. Ο ήρωας, 32 χρονών ήταν πέθανε. Μάλιστα. Κύριε Μιχαλάκη, δύσκολα χρόνια σε ένα χωριό στα ορεινά, όπου τα πράγματα και η πρόσβαση και η επικοινωνία δεν ήταν εύκολη και επί Αγγλοκρατίας όλη αυτή η διαδικασία την οποία πέρασε η μητέρα σας και μετά εσείς ως παιδιά σε αυτό το χωριό. Έχετε ανάμνηση από όλη αυτή την ηρωική θυσία? Ήμουν μικρός, ναι, 4 χρονών. Είμαι σίγουρος ότι ακούγατε τις ιστορίες. Ναι, μετά βέβαια, ναι. Ναι, ακούγαμε τα όλα. Ποιος ήταν ο Πετεμερίδης, ακούγαμε ότι ήταν τη Σιώκα, ότι ίδρυσε σωματείων, το Θόη Καναδιών, ήταν μπουφετζής. Από ό,τι θυμούμε, κάτι θυμούμε, έκαμε ωραίο κατήφι. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Παγκλαβά. Παγκλαβά. Και Παγκλαβά. Και ήταν το δωμάτιο του σωματείου, ήταν ακριβώς δίπλα από το σπίτι μας. Μάλιστα. Μια καμάρι. Ήταν δικό μας και άφηκα το για να κάνουν γλυκίσματα, να πιάνε... Αλλά ήταν η κάλυψη, όπως μάθαμε αργότερα. Αργότερα. Ήταν... Αυτού του αγώνα για απελευθέρωση. Πίσω από το σωματείο ήταν η όγκα, ας πούμε. Μάλιστα. Ήταν μικρός, σιγά σιγά άκουσα ότι είχε 5 κρυσίδες στα Καναδιά. Ένα στο το σπίτι του το Αλέξανδρου Χαβάζια, στο σπίτι του θείου του Πετεμερίδη, του πρόδρομου, που το αφότεχνος της μάμας. Αφότεχνος, ναι. Στην Αγιάν Ειρήνη, έναν έξω από το χωριό, έναν ο Γιώργιος Χαβάτζας. Ένα, το, ήταν που πάνω που ήταν μπέλιν του Μιχάλη. Και στις Αλεξάνδρου Χαβάτζα πάλι. Μάλιστα. Δηλαδή 5-6 κρυσίετα, το οποίο μόνο έναν ανακαλύψασι του συμπέθερου του Πολύβιου Αλεξάνδρου, το οποίο αντίναξα. Μάλιστα, εκείνο που αντίναξα, ναι. Ναι. Τα πράγματα όμως δεν ήταν και τόσο πολύ εύκολα στο χωριό και στα Κανάβια εκείνες τις δεκαετίες, κύριε Ιερίδη. Πολύ δύσκολα. Και δει από μια μητέρα η οποία είχε 11 παιδιά, μαζί με τον πατέρα σας βέβαια, όπου αγωνίζονταν για να σας μεγαλώσουν και να σας προσφέρουν όσα είχαν.
Η πρώτη ήταν η αδερφή μου και μετά ήμουν εγώ, αλλά πέθανε. Μάλιστα. Δίπλα σας ακριβώς είναι και ο κύριος Γιώργος Χρυσάνθου, είναι μέλος της οικογένειας, είναι αντιδήμαρχος Τροβόλου. Καλώς ήρθατε. Ναι. Σας ευχαριστώ, κύριε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ επίσης και για όλη τη βοήθεια του συντονισμού για να έρθει σήμερα η γιαγιά εδώ, κύριε Χρυσάνθου, και το εκτιμώ ιδιαίτερα και να είστε πάντα καλά. Όντως είναι τιμητικό να είστε μέλος αυτής της οικογένειας, αλλά είμαι σίγουρος ότι πια ακούτε και όλες τις ιστορίες για χρόνια τώρα, αυτού του ήρωα και όχι μόνο, έτσι. Αγαπητέ Λουκά, σίγουρα είναι τιμητικό να προέρχεσαι από οικογένειες αγωνιστών, οι οποίοι αγωνίστηκαν αγνά, όπως ξέρουμε, χωρίς κανέναν συμφέρον, μόνο και μόνο για την ελευθερία, ναι, του τόπου. Όμως, αν μου επιτρέψεις, από ένα μεγάλο ευχαριστώ σε σένα, ο οποίος ανάλαβε την πρωτοβουλία για να καταγράψουμε τη γιαγιά, την Ερμιόνη, στα 92 της χρόνια. Ευχαριστώ τέτοιες... εγώ. Είναι υποχρέωση να ξέρετε, με την καλή έννοια του όρου. Το παρακολούθησα στο Facebook και είδα τις αναρτήσεις που κάνατε και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί σας, γιατί δεν σας γνώριζα νωρίτερα. Για να σας πω ότι θα ήταν καλά η γιαγιά, αφού έκλεισε τα 91 της, να έρθει σήμερα στο στούντιο και να την καταγράψουμε, γιατί είναι η ιστορία αυτού του τόπου, κύριε Χρυσάνθου, να ξέρετε. Αυτοί οι άνθρωποι. Απόλυτο δίκιο, αγαπητέ Λουκά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η ιστορία του τόπου. Ένας-ένας φεύγει και γι' αυτόν σας συγχαίρω ακόμα μια φορά, διότι καταγράφετε τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες θα μείνουν. Ναι. Ευχαριστούμε και το ΡΙΚ και την τιμή που μας έκαμετε να είμαστε σήμερα εδώ μαζί σας. Γιαγιά, αυτή είναι η φωτογραφία του αδερφού σου. Μάλιστα. 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 Και τι θυμάσαι που ήσασταν μητσί και παίζετε μαζί? Επέζαμε, μαλλώναμε, εμερώναμε, επέζαμε, πιάνναμε κουτσάρι, επέζαμε τίκητο. Μάλιστα. Για να παίζουμε, να προχωρούμε. Επειδή ο παπάς μου έκαμε 11 μωρά. Μάλιστα. Πεθάναν του τα τρία, εμείναμε 8. Μάλιστα. Και έτσι έπρεπε να προσκολούμε ένα στον άλλο. Ναι. Εν και βρίσκαμε και φέρναμε μάπες και παιχνίδια που φέρνουν τώρα. Μα πού να τα έβρετε τότε, αυτό το πράγμα? Επιέναμε και ήταν η κούνα που τα κουτσά που μαϊρεύκαν η μάμα μου και πιάνναμε. Α, την κέρδισα εγώ. Μάλιστα. Και πήγα, χώσε τα κόρη, χώσε τα γερκετή, η μάμα σου, να σε δέρει. Ελαλούσαμε ένα στο άλλο. Ήταν τα παιχνίδια μας. Τι δουλειά έκαμε η μάμα σας και ο παπάς σας? Μέσα στο περβόλι. Μάλιστα. Ο παπάς μου ήταν μεγάλος, η μάμα μου επέρναντι 18 χρόνια. Ναι. Και δεν τον έθελε η μάμα που ήταν γέρος. Μάλιστα. Αλλά ο παππούς μου ήταν βοσκός και δεν είχε και πολλά μωρά. Ναι. Δεν πειράζει που πάρει ο Αλέξανδρε να τη δώκουμε του Γιάννη και να τις χτίσουν και πράγματι. Μάλιστα. Έχτισε τις και σπίτι ο παππούς μου, ο άλλος. Έκαμε τη αγάπαντη τόσο να της έδωκε ο παπάς της. Ένιχε. Ήταν φτωχός. Μάλιστα. Ναι, δόξα σε ο Θεός όμως. Επεράσαμε αγαπημένοι. Ο παπάς μου πάνε πάντα πάντα στο χωράφι. Επίενανε κάθε και έφκανε πέτρες και έφκανε δόμες. Μάλιστα. Επίενανε βρίσκαν τον, δεν έκανε σκέα αν είδαμε. Ο αρφός μου ξέραμε ότι έφυγε μες στα βουνά. Το μόνο σπίτι, επειδή το σπίτι μου ήταν το άκρα της χορκού, μάλιστα, το τελευταίο, ναι, δαμέ ήταν ο δρόμος που παίρνουσαν τα αυτοκίνητα. Μάλιστα. Δαμέ ήταν το σπίτι μου, επί αν ήρθα στην 100 φορές που τα σπήλια να νοικιάσω το σπίτι στο αστυνομείο, στην κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Δεν το δει ο μάνα μου. Λαλή μου, ακούρα, ήρθε ένας ο Ιακουβίδης, λέει μου, να σου δώκουμε λεφτά και να χτίσεις που μπορείς. Επίσης, σας πήρε πια δάνειο που την δεν είχαμε εμείς συνεργατική στο χωρκό μας, είμαστε του φτωχών το χωρκό. Και πήγαμε και πιάσαμε ριάλια που τα σπήρε και εγγυήθη μας κάποιος ευάγγελος δασονόμος. Μάλιστα. Το τσέκιν, κυρία, ενάρκεται επί ονόματι μου και θα το δούμε του κυρίου Κλειάρχου. Μάλιστα. Για να πληρώνετε το δάνειο. Ναι, γιατί εγώ είχα μωρά. Ναι. Μπορεί ένα μωρό μου να πάει και να πιάσει το τσέκι και να πει, θα το δει, θα έρχεται στα σπήλια το χρόνο. Μάλιστα. Έτσι ήταν. Και έτσι και έγινε. Όχι, ούτε επιένα στα σπήλια, ελάτε μου ο κύριος Ευάγγελος, να στήσω κεράσιο, κυρία Αρμόνη, να πάω να πιέσω όλοι οι άλλοι από την τράπεζα. Λαλή μου, έκανα σου δευτέρι, ένα άλλο ξεχω... μα είχαμε μωρά, έπρεπε να πιάσω. Ο ίδια μου ο κύριος Κλειάρχος, ως τις 50 λίρες, ένα σου δύο, λαλή μου. Μάλιστα. 50 λίρες ήταν πολύ ποσόν τότε. Ήταν πολύ ποσόν 50 λίρες. Και πώς επεράσαν τα χρόνια μαζί με τον ήρωα Χαράλαμπο? Επεράσασαι πολλά ωραία. Πώς εμεγαλώσετε? Ανάμεταξύ μας ο ένας με τον άλλον, επί ένα σχολείο. Εγώ πήγα τρίτη τάξη
η μάμα μου να φύγει η κόρη μου να βλέπει κανένα και ο ίδιο να τα βγάλω εμπέρα. Άρα ω την τρίτη εντάξει δημοτικού. Ω την τρίτη είναι ότι έμαθα, έμαθα. Μάλιστα. Όμως κράτουν το δευτερήν και πιέννα και θιάβαζα στο βουνό με τη θεία μου. Άρεσκε σου να διαβάζει, γιαγιά. Άρεσκε σου το θιάβασμα. Πολλά. Πάρα πολλά. Και έτσι με που δευτεύαζα, μάθαινα τη θεία μου που είναι πια σχολείο. Την αρφή τη μάνα μου. Και μέχρι τώρα η θεία μου είναι 97 χρονών. Και λαλή μου, ρα, εμένα είναι καμάν τα μάτια μου τώρα. Νερόβι. Και πρέπει να βάλω γυαλιά και ξέρω εγώ. Δεν πειράζει. Μια χαρά είμαστε. Η θεία μου ως τώρα αμπλέπει που δεν έβαλε γυαλιά ποτέ. Της έπιασε να βάλει και λαλή της ένας δάσκαλος, με έβαλε νερόβι. Μάλιστα. Με έβαλε γυαλιά και έβαλε η Ερμιόνη και να δεις ότι είναι να χαθεί το φως της. Λάθος μου που βάλα. Δεν πειράζει γιαγιά μου, μια χαρά είμαστε. Δόξα σε ο Θεός. Αν βλέπω και διαβάζω και εγώ. Έτσι είναι. Ναι, δόξα σε ο Θεός. Μάλιστα. Σήμερα... Περάσαμε πολλά καλά. Γιαγιά μου, ναι. Κύριε Πεθεμερίδη, ναι. Κύριε Ιερίδη και κύριε Χρυσάνθου, θα μας συντροφεύει και τον ντοκιμαντέρ του ΡΙΚ, αφιερωμένο σε αυτό τον ήρωα και σε αυτό τον αγώνα της ΕΟΚΑ. Και θα βλέπουμε, γιαγιά μου, κάθε φορά αγγελίο. Ναι. Εντάξει. Μάλιστα. Παρακαλώ να έχετε την καλοσύνη στο κοντρόλ. Να πάμε με το πρώτο απόσπασμα που έχει να κάνει με την εισαγωγή του ντοκιμαντέρ και τον αγώνα της ΕΟΚΑ και του ήρωα Πεθεμερίδη. Μάλιστα. Καλοκαίρι του 1958. Ο απελευθερωτικός αγώνας συνεχίζεται. Οι Άγγλοι εμπλέκουν εντονότερα το τουρκικό στοιχείο που προβαίνει σε όργιο σφαγών και καταστροφών. Η ΕΟΚΑ παρά τα πλήγματα πρέπει να εντείνει τη δράση της. Και η αόρατη στρατιά της εκπαιδεύεται ευρύτερα στη χρήση των μέσων που διαθέτει. Στα σπήλια, την καρδιά της ΕΟΚΑ, όπως χαρακτηρίστηκαν από τους Άγγλους, οι έρευνες είναι συχνές, αλλά η δράση δεν ανακόπτεται. ...1958 και ο αγώνας συνεχίζεται. Από τα βουνά μέχρι τις πεδιάδες, από τα χωριά μέχρι τις πόλεις. Ιδιαίτερα όμως στα βουνά, που φιλόξενα κρύβουν τους αντάρτες και προσφέρονται για τη μορφή του πολέμου που άλλοι δεν είχαμε να επιλέξουμε. Στα βουνά της Μαδαρής κάθε κλαδί σκεπάζει ένα βήμα αντάρτη. Κάθε πουλί και λαϊδά μια αγάπη του. Κάθε πέτρα τον ξαποσταίνει. Σε αυτή την περιοχή δρά και πέφτει ο Χαράλαμπος Πεθεμερίδης από τα Κανάδια. Ο Χαράλαμπος εντάσσεται στον αγώνα ενώ δουλεύει στην κατεχόμενη Κερίνια μας. Συνεχίζει τη δράση του ενώ εργάζεται στον πρόδρομο τη Λευκοσία τον Αμίαντο. Όταν ο διγενής έχει το λιμέρι του στα σπήλια, ο Χαράλαμπος είναι ένας από τους τροφοδότες της ομάδας. Και μετά τη μάχη του Δεκέμβρη, παραλαμβάνει και κρύβει προσωρινά στα Κανάδια τον ημίθεο Αυξεντίου, τον αρχιτέκτονα της νίκης. Η μάνα του, η Ανδριανή Πεθεμερίδη, μάνα 8 παιδιών, το ξέρει. Το σπίτι του είναι σταθμός αγωνιστών για να φαν, να ξαποστάσουν και να συνεχίσουν. Η γυναίκα του είναι δίπλα του και μαζί του στον αγώνα και η σχεδόν αιωνόβια μητέρα του ακολουθεί με πλήρη διάβγεια τα μονοπάτια της μνήμης. Μάνες ηρώων, οι μητέρες ηρώων θυμούνται και αφηγούνται. Στα επόμενα αποσπάσματα θα δούμε και την αείμνηστη Ανδριανή Πεθεμερίδη, την μητέρα του αγωνιστή και ήρωα, η οποία θυμάται και περιγράφει αυτές τις, αν θέλετε, άσχημες στιγμές μέχρι και τη θυσία
του ήρωα. Θα πρέπει να σας πούμε ότι ο Χαράλαμπος Πετεμερίδης έπεσε ηρωικά στις 6 Οκτωβρίου του 1958. Από μικρός ρίχθηκε στη βιοπάλη, εργάστηκε στα μεταλλεία του αμιάντου, αλλά και σαν παντοπόλη στον αμίαντο και τραπεζοκόμο στην Κερίνια. Έκαμε πολλές δουλειές, γιαγιά. Πάρα πολλές. Ναι. Ο Αλεξίλα από το Πομοντέ παίρνει κάτω και πού λέει. Μάλιστα. Και πατέρα μου κάνει γέρο. Μάλιστα. Μάλιστα. Παρακαλώ, κύριε Χρυσάνθου και κύριε Ιερίδη, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι όλη αυτή η προσπάθεια που γινόταν τότε ήταν συλλογική, ήταν από όλους μαζί, δεν ήταν από έναν. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό και είμαι σίγουρος ότι αυτές οι εποχές που ζήσατε και εσείς, κύριε Ιερίδη, είναι πραγματικά μοναδικές. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και εμείς τιμήσαμε τον ήρωα, ιδρύσαμε ένα σωματείο της μνήμης του. Το σωματείο Χαράλαμπος Πετεμερίδης. Είμαστε 22 άτομα και ιδρύσαμε αυτό το σωματείο μαζί με τους ιδρυτές ήταν και ο κύριος Γιώργος Χρυσάνθου. Το κρατήσαμε 4 πρώτου του 1978 ιδρυθήκαμε ως σωματείο στο Στρόβολο. Μέχρι το 2013 πιέναμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε 13 ομάδες. Μάλιστα. Διάφορα, handball, ποδόσφαιρο. Ο αδερφός σας έπαιζε ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Ο Μάριος. Ο Μάριος. Και έφερε και τον μικρό σφυγό. Ναι, ναι, ορθόν και αυτό. Πέρασαν κάμποση παιδιά εκεί στο σωματείο. Είχαμε συνεργαστεί με το Frederick University. Μέχρι το 2013 ο άνθρωπος μας βοηθούσε και πιο μετά ακόμα. Αλλά σιγά σιγά. Σχεδόν διαλύσαν όλες οι ομάδες, λυπηρών. Ναι, σίγουρα. Αλλάζουν οι εποχές, ωστόσο. Κρατιέται άσβαστη η μνήμη, εγώ θα έλεγα, κύριε Χρυσάνθου, και εσείς ως επίτιμος πρόεδρος επίσης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διοχετεύεται αυτή η γνώση και η ιστορία στους νεότερους. Έχετε απολύτω δίκιο, αγαπητέ Λουκά. Είναι όντως κάτι πολύ τιμητικό, ναι, να είσαι επίτιμος πρόεδρος ενός τέτοιου σωματείου. Όπως τον Χαράλαμπο Πετεμερίδη. Αναφερθήκατε πριν όμως, αγαπητέ Λουκά, παρακαλώ, σε συλλογικότητα. Ναι. Όντως, οι περιοχές Πιτσιλιάς, εγώ προέρχομαι από τα σπήλια, όπως μάλιστα ξέρετε. Ναι, βεβαίως. Από τα σπήλια είναι. Υπήρχε τότε, ναι, μια συλλογικότητα, μια αγάπη μεταξύ του κόσμου, αλληλοστήριξη, όχι μόνο σε οικογενειακό επίπεδο, αλλά και σε ευρύτερο. Και εξού και πιστεύω ότι υπήρχε τόση πολλή δράση της ΕΟΚΑ στις περιοχές Μαδαρής, μάλιστα, όπως και Παραθάσας, διότι υπήρχε η αλληλοεκτίμηση, ο σεβασμός και η εχεμήθεια. Και πιστεύω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο αυτές οι περιοχές και αυτοί οι άνθρωποι για την έκβαση του όλου αγώνα. Του αγώνα, ναι. Τη θετική έκβαση. Yes. Γιατί ναι, για αυτό ναι, ήταν ναι, το αποτέλεσμα, ναι, να φύγει αυτός ο αγγλικός ζωός, ναι, από αυτό, ναι, το νησί. Γιαγιά, ναι, εφιλοξενήσατε και τον ήρωα Αναξεντίου. Έτσι, μάλιστα, είναι. Μάλιστα. Πέ μου τι θυμάσαι. Εγώ θυμούμαι που επέρασε και πήγαινε που κάτω από το σπίτι μου είχε μια ελιά και ήρθε κάποιος Χρυστάκης και λέει μου έχεις καμιά βοτανία. Έχω, λέω, το σκιό. Δηλαδή μου κατέβα από την άλλη πάντα του Περβολιού και πάτε τσάμε στο κλίμα και φύγε λάλη μου και έπιασαν τες και πήραν τες πέρα σπίτι του. Τον Αξεντού έπιασαν το, ποιος τον έπιασε δεν ξέρω, ναι, και πήραν τον ίσια στην εκκλησία. Μάλιστα. Για να το βάλω σύμποδα του αδερφού μου το σπίτι, ναι, ήταν, είχε δαμέ βουνό, μάλιστα, και ήταν το γήπεδο μου πάνω και τα κάτω ήταν το σπίτι του αρφού μου. Ευκάλλαν, έμπαιρνες εδώ, ήταν η πόρτα και έμπαιρνες δαμέ. Δαμέ ήταν το ισόπα του Ποβραζέν. Μάλιστα. Α, που δαμέ ήταν ο πάγκος και πήγαινε που σαν πουτζαμέ, αλλά η τουνίσια, τόσο τόσο μεγάλο. Δαμέ που σε εσύ έκαμε ένα τόσο τετράγωνο. Σαν πέρασμα. Όχι. Και ένα μομπάν τότε πάνω και όξινα. Και λιμόνι. Η νύφη μου. Μάλιστα. Όξινα, είχε ένα μου χαμέ, πάστα μάρμαρα. Ναι. Και τα όξινα μπημένα. Και και λίγο να χαίρω και ράντιζαν τα, προδώσαν ότι εσύ δίπλα είχε σπίτι ο πεθερός μου. Ναι. Τόσον τόπο ήταν το σπίτι του πεθερού μου. Εδώ κάμε το εμείς το χωράφι να λέει, πριν να μας πούσει ότι το ήθελα συνούλον το χωράφι. Εφτάχαμε εδώ κάμε το και χτίσε. Μάλιστα.
Ο Πεθερός μου ήταν το μεάρχης. Της περιοχής. Ναι, ήταν ο μεάρχης που έγραφε... Ο Γερίδης, ο Στυλιάδος. Ο Στυλής ο Γερίδης. Μάλιστα. Ναι, ήταν το μεάρχης. Και ύστερα μάτια έκανα σιλίον καιρό, επέμπαμε τον Μιχάλη να πάει και πέρα με νύφη μου να μαγειρέψω γιατί μακριά από σπίτι μου εμένα από το αρφού μου. Το αρφού μου χτίσαμε το έξω από το χωρκό, ναι. Τον τελευταίο σπίτι. Και μόνο έχτισε ο πεθερός μου και τι ήρθε ο αρφού μου και του παπά, δεν έπρεπε να το δω και στους συμπεθέρους. Δεν ξέραμε μάνα μου εμείς έτσι κουβέντα. Ο απόπατος το σπίτι ήταν το χωράφι γκάμποσο και που δεν έφτιανε πάνω. Ναι, ήταν πάντα έξω στα παλιά τα σπίτια. Ναι, έξω από το χωρκό, βέβαια. Μάλιστα. Και έφτιανε που δεν είχε μόνο πάνω και έφτιανε τα πάνω. Μάλιστα. Και πήγαινε εκεί και πήγαινε στο το αρφού μου. Γιατί επότιζε και ράντιζε τα λεμόνια. Για να μην μαρανουσίν. Ναι. Και να τα κλωτσούν και να φεύκουν. Και βάλουν και αρτήματα πάνω. Έβαλε πιπέρκα άψα, άψα που έπιανε, έκανα μου και αρτήματα, αλλά η μάμα μου έβαλε πολλά, έλα είναι ο αρφός μου. Μάμα, και κάτω γέροντα να βάλει λίγα που τα πιπέρκα είναι ξεποθεν τα φέρνε. Ναι. Που τούτα και που να σκληρινούν καλά να μου τα φέρεις. Γε μου βλάφτου, γε μου. Δεν πειράζει μάμα, σου φέρνουν και θέλω τα. Μάλιστα. Μια ημέρα πήγαινε και πέρα η μάνα μου, είδε την ύφη μου, πήρε και δύση έρενο που κοντά μου ένιξε και κουπάνηχε τα, επειδή έρχομαι να φέρω φαγιά ο νεό. Δεν μου κάνει την λαλότη. Λαλή με βάλε με ο χαμπί να κουπάνησω τον τα πιπέρκα. Κόρη, έχω πολλά εγώ, κόρη. Άντε κόρη, πάμε μου τα φέρει και να έρθεις. Λίγο μακριά. Αφήκω το μωρό, είχα τον Μιχάλη μωρό, λίγο μεγάλο. Επειδή αβουριστή, μάνι, μάνι, πιάσα έτσι κλωστή. Κρέσαμε τις πάσεις κλωστές και πήρα τις και ο κλωστές. Κόρη, τρώει τα ο αρφός σου πολλά, κόρη. Δεν τα κουπανίζεις, κόρη, βράζε τα, κόρη. Όχι, φτά. Τα βάλει λίγο φτά και τρώει. Λάλη μου έτσι τρώω τα περί του. Ήρθε ο χαμπής μια ημέρα, ήταν τα τσιβόξω, έχω βεράντα, και είχαν τα κρεμασμένα. Κόρη, τα βέρκα θέλω τα. Μα για πριν η γενέκα σου, ρε, τόσα. Φάμε τα. Πού ήξερα εγώ. Μια ημέρα, λαλή η νύφη μου, να μου πάει η Μαρία μαζί μου, είχα τρεις κόρες και ήταν η μεγάλη, ήταν δίδυμη με τον Ανδρέα. Να πάμε εκεί πέρα λαλή μου να μου κρατεί να κάνω μια δουλειά και να έρθω. Η Μαρία όχι εμπάνω, φοβένε νύχτος σε λαλή και να πάτε στο σκαλαμπούνταρι, μέσα στον καιρό μου είχε σκαλαμπούνταρουν μέση. Επίεν ύστερα με τη... Η Καλικάντζα. Η Καλικάντζα. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν και κοντά στην εκκλησιά. Κάνει Καλικάντζα. Είπα τους ευγενικά, γιαγιά. Είχα και μια γιαγιά. Για να καταλάβουν και οι μητσοί. Είχα και μια γιαγιά. Οι μητσοί τώρα έτσι καταλάβουν. Η μάμα της μάμας μου. Έπιανε, ήταν κοτσάκαρη, 90 χρονών. Και καμπούρωσε. Επίεν το πρωί, έλεγε το πόσκο και πιένε. Έπιανε μια σινή. Και πήγαινε και έφκαλε και ο τρίξης στα αρκέτ και βάλαν τη σειρά και έτσι, ήταν έτσι σιχτή. Μάλιστα. Γιαγιά σου. Η γιαγιά μου τώρα. Ο Μακαρίτης, ήρθε στο χωρκό μου, από Αξεντίου. Ναι. Ήρθε που το δάσος που ήταν που τους προβάλασε, που είδα πριν το κρυσφύγετο στα εστραωρουθικά μέσα στο δάσος. Και τους έφυγε και ήρθε δαμέ. Που δαμέ έπαιζε μια σιπεθιά δαμέ, μια σιπεθιά δαμέ, μια σιπεθιά δαμέ. Είπα, ήρθαν οι Εγγλέζοι, σκότωσαν πάρα πολλούς Εγγλέζους. Θυμάσαι τα τούτα λέει. Ού, πολλά. Αφού έκαμε πια απέναντι εγώ να, βάλω, να φέρω κουτσιά να μαγειρέψω φρέσκα και που οι σιπερκές που άκουα, εφοήθηκα. Κάτι έρχομαι στο ρόλο του παπά, έτσι και έτσι λέω του. Και κάτι μάχη έγινε και πάνω από τα γερά μπέλα. Να είναι μέσα στα μπέλια μας. Μάλιστα. Είναι να κάνουμε κόρη μου, οι σιπερκές ακούν τον στο χορκό. Ναι. Μα οι μάχες έγιναν τα γύρω-γύρω του χορκού. Συνέχεια, μα έπαιζαν οι σιβέσκες συνέχεια. Στα σπίτια. Τα μενέσω, έπαιψε με μόνο να φέρω κουτσά. Εύκομαι σπίτι, αναγύρθηκε το χορκού, είναι να μπορούν οι σιβέσκες σου. Εφίασαν, έκλεπαν άλλοι που μπορούν, άλλοι που έφυγε ένα από το Σαράντι και ξεκίνησε για να πάει κάτω Σαράντι. Ρε, μην πάει σπουδά με. Και να σήμει στόλον που είναι ο δρόμος που λες. Οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι, ναι. Εγώ να ρίξω να πάω. Επιάσαν τον ότι εμείς ήταν πρωτότης. Ενώ δεν ήταν πρωτότης ο Γέρημος. Σιγά σιγά επιάσαν τον, αλλά ήρθα εγώ. Περνώ από, ήρθα από τα σπίτια και κατεβαίνω να πάω στο Σαράντι το σπίτι μου. Μιλά για το Ζαβλί. Ναι, για το Ζαβλί μιλάς. Γιαγιά, τι θυμάσαι και από τη μητέρα σου. Μητέρα μου. Την Ανδριανή την Θεμερίδη. Πόσα παιδιά είσαι, είπες. Έκαμε 9 και ζούσαμε 8. Μάλιστα. Δύσκολα χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Και επαντρευτήκαμε, μεγαλώσαμε,
Δόξα σοι ο Θεός. Μάλιστα. Να τη δούμε στο βίντεο το επόμενο, γιαγιά. Καλό. Να τη θυμηθείς κι εσύ. Ναι. Θα τη μάθουμε κι εμείς από αυτό το βίντεο. Ναι. Και να δούμε τη συνέχεια, παρακαλώ, να έχει την καλοσύνη στο κοντρόλ αυτή τη ιστορία του ήρωα, την οποία αφηγείται η ίδια η μητέρα του. Ναι, τον αδερφό μου. Δόξα σοι ο Θεός. Μάλιστα. Φόρε μια σάρπα γυρών του και κράνε τη φωτογραφική στο χέρι του και παρπάτε να εχάρει εσπωσή του άγγελος. Όπως να τον δούσει, τον καραμαλί μου νέφανε, τον καραμαλί. Ξυπνάτε ρε, έλαλεν τους. Είσα συγκυμισμένη να το βάλω με τον κύρι μου επί να αγοράσουν χωράφια να καγάμουν γήπεδα. Ένε συμφωνούσα. Να πάω να βάλω τον κύριο μου να μας δώσει το χωράφι στο ροβίνο φορκούρε να κάνω με γήπεδο. Δεν μας το διούρε θα μπει. Ένα μας το δώσει. Εν του χαλά χατσίρι. Ό,τι είναι αν του πει ακρόνετον του. Ό,τι είναι αν του πει ακρόνετον του. Είπε εν του λαρή του γέπατε να μας τα δώσει στα μπέλια στο ροβίνο φορκού να κάνω με γήπεδο. Όχι εμώ εσά τα δύο. Μα γιατί. Μα από πάμε πρέ να χαζω εγώ τρεις καλές αμπέλια να κάνετε γήπεδα. Ένα σου θα κερώσω με πατέρα. Και πώς θα να μου δώκετε. Πόσα θέλεις, να μας δώσεις, να μου δώσετε 30 λίρες, λέει τους. Λέει του, όχι, είναι πολλά σου. Πολλά σου 30 λίρες. Πολλά σου, λέει του. Ας όχομαι 25. Άτε, ρε, δώστε μου 25. Ποτσί, να κάνουμε συνεργατική, ρε. Να κάνουμε συνεργατικό, ρε. Να κάνουμε σύλλογο, ρε. Δεν είχαν πει, είμαστε φτωχοί, ρε, μες στο χορκό. Πού να τα βρούμε, ρε. Έπιανε μπαίναν και χαρτί και παρπάτε μου σπίτι του σπιτιού και έπιανε φωτογραφίες, έπιανε... και έγραφε τους ούλους και βάλε τους μετόχους να συνάξει η άλλη να κάνει συνεργατικά και συνεργατικές. Αλλά τούτοι χωρούντα και φέρουντα μαζί να σε κάνει τα μάτια του και πει μια καλή ημέρα που κατέβηνε ο Αξεντίου που το... ο Χρυσμίε τα δίστε τα μέσα στην Κυριακή έφεραν εδώ στο πάνω χορκό. Που το πάνω χορκό πήραν τον έστω του Μουχτάρι. Να δει τους να με πάρετε στο σπίτι του παπά. Και να σε πάρω με στο σπίτι του παπά. Ο παπάς είναι στο κάτω χορκό. Έπιαν τον όλη νύχτα, έφεραν τον στο σπίτι του παπά. Άμα και έφεραν τον, ήρθε ο παπάς, να δει του ρε χάμπι. Κατεβήνω αξεντίου, λέει του. Πού να τον κρύψουμε. Έστω του μες στο σπίτι του και κρυφθείε του. Αλλά ήταν απόστοτα τα σπίτια κοινά. Λαλή του παπά, το σπίτι μου είναι απόστοτο. Πού να τον πάρουμε να τον κρατήσουμε. Να τον πάρουμε μέσα στην εκκλησιά, λαλή του. Ήταν συνανταημένοι. Επίανε μέσα στα μπέλη, έχανε χώνε τον ούλη μέρο και λάγαν του ρέχαν πει. Έρχεται μια κοτσιά καρή σε μια καλύφη, σε τα μπέλη γίνον ήταν την μάνα μου. Έρχεται μια κοτσιά καρύλα του και πάει γύρω γύρω της καλύφυλλα του και συνάει κάτσαρα και κάνει τα ρομιά και έρχεται καμπουρώντα από τα βριστού έτσι να πιάω το χουστάνι της. Λαλή του μεν της είναι δείχτη, λαλή του και είστε τέ μου. Εν είστε τέ σου λέει ναι. Έφευκε. Πήραν τον στην εκκλησιά, έκαμε Δευτέρα μια, Τρίτη δυο, Τετάρτη τρεις. Τετάρτη νύχτα νύχτα πιέν είδεν το, λαλή του ρε είχαν πει. Να με φύγεις από τα μέσα του και όπως πάει ο παπάς. Έπιανε τα ρούχα ο παπάς που το πρωί που έφευγε μόλις από Αξεντίου μου στην εκκλησιά και έρχεται και έφερνε τα έστω μέσα στη σακούλα. Την νύχτα έβαλε τα μέσα στη σακούλα και πάει στην εκκλησιά και έπαιρνε τα πάλι. Λάρι του ρε είχαν πει να με προδώσουν τα μέσα. Να με σηκώσει, να με πάρει, να βρει ομάδα να με βάλει μέσα. Μα πού να σε πάρω, λάρι του. Ήρθε Τετάρτη νύχτα. Γραμμή της χώρας είχαμε Δευτέρα και Τετάρτη και Σάββατο. Ναι. Ο κύρις του ήταν στη χώρα. Ήρθε και τούτος, δηλαδή μου γέμανα, είναι τα βρέ. Έπρεπε μου το φανάρι μου. Είναι σε μια φανάρι τόσο, να φορέν τέσσερις φωτογραφίες μέσα. Είναι να το κάνει κύριε μου. Να πάω στα λαουδερά, αλλά για να πάρω τον Αξεντίο. Έξερα του γιού που κατέσε κατένω Αξεντίο. Λαλό του είμαι τα λαόνια γεμάτα κομμάτους τώρα να πάει σούλη νύχτα να πάει στα λαγουδερά, να πας πασιτούν μες τα λαόνια. Λαλή μου, μάνα να γίνω ο φύο.
Πάει στα Λαουδερά, δεν βρίσκει ομάδα να το βάλει μέσα. Πάει στους 40, δεν βρίσκει ομάδα να το βάλει μέσα. Πάει στον Πολύστυπον, τίποτε. Από την Τετάρτη είναι καμινό στο Σάββατο. Το Σάββατο πήρε τον στο Βαλιχώρι. Θα δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα αποσπάσματα, τα οποία αφορούν και τη θυσία του μέχρι και τη στιγμή όπου έπεσε ηρωικά. Γιαγιά, ναι. Πόσο χρόνο επέθανε η μάμα σου, η γιαγιά, η Ανδριανή η Πεθεμερή? 97 χρόνων επέθανε. Μάλιστα. Και ανησυχούσε για το παιδί της που ήταν στον αγώνανος. Ναι, ναι. Κάθε μέρα πιέναμε και καπνίζαμε, ναι, τον τάφο και μέσα στην εκκλησιά. Που τον εθάψαμε. Μάλιστα. Ως τώρα. Ναι. Ως τώρα πάμε. Εχθές την Κυριακή ήταν το χρονικό του. Μάλιστα. Και πάει και ο παπάς και λέει τουρκά και όλα, ναι, κάνουμε. Πριν πέσει ηρωικά, τι του έλεγε, συμβούλευκε τον να προσέχει, θυμάσαι τι του έλεγε? Όλοι, όλοι. Γιατί το σπίτι μου ήταν άκρα του χωρκού εμένα, ναι, και έρχεται του, και εγώ ρασα σχόπα που κάνουν γλυκίσματα μέσα. Μάλιστα. Ναι. Και έκαμε γλυκίσματα και έκαμε σύλλογο που πάνω μες στην κάμαρη μου. Ο ίδιος. Ο ίδιος, μόνος του. Δηλαδή μου την κάμαρη να την πιάσω κόρσια, την κάνω καφέ, ναι, για να πιάνουμε λεφτά, αλλά λέμε γιατί ευβαστούμε. Ναι. Που έκαμε μέσα και πουλούσα και πιάνα λεφτά, τώρα. Επίαμε, είχαμε έναν αμπέλι έξω από το χωρκό, του Μιχάλη τώρα και τα αμπέλι. Εσύ ήταν μου πέτρες. Παναγία μου, πέσαν πέτρες. Κι άδες πίνουν, λέμε, αφιόμε και σύρνουν μας πέτρες. Σύνουν την πέτρα, Παναγία μου, να μας χτυπήσουν. Κι τι είναι σύνναν την πέτρα? Σύνθημα. Τέλος πάντων, κατεβαίνω κάτω, έπιασα κοσαλιές μου, θες αμπελιού και λίγο στα φίλοι και κατέβηκα κάτω και έπια έριψα. Θα σε ράφηκα τα μέσα στον δρόμο και έφυγα. Λέω τις κάτες που τα θέσαμε μέσα στη στράτα, τώρα που να ρίξει ο νεοφυτός. Ο νεοφυτός έβρισκε τους οθικιός μου. Πάνω που βγάλαν κρυσφυγέτων που πάνω που τα μπέλη μου. Άρα τα ήταν φύλια. Τα συνθηματικά όπου ερχόντουσαν οι αγωνιστές. Ναι, ήταν το έξω το κοπέδο. Γι' αυτόν και ερχόντουσαν και στο δικό του το καφενείο. Ναι, ήταν το σκύβο του ξενοφού το χωράφι, ναι, που βγάλαν το κρυσφυγέτο. Μάλιστα. Ναι, ήταν το σκύβο. Και βγάλαν το κρυσφυγέτο για μέ. Ήρθε ο Χαμπής, έπιασε τη σκάλα που για μέ σπίτι μου εμένα και πήρε. Δεν ξέρω που την έπηρε όμως. Γυρεύκομαι της, έκλεψα μου η σκάλα. Πού να πας, λαλί μου, ήρθε η Ασόλα, λαλί μου, κορή. Αν πάτε ξανακούσω σου τσέπι να πάνε στα ανάθεμα, εκείνοι που σου κλέψαν τη σκάλα. Επιάσαν τη μάνα μου να κάνω με ένα άλλη σκάλα. Μα γιατί να μου την πιάσω, ρε Χαμπή. Επιάσαν τη για τις ανάγκες. Επιάσαν την και πήραν την που μάχουν τον και κάπηναν το κρυσφύγετο. Το κρυσφύγετο, ναι. Μάλιστα. Κύριε Χρυσάνθου, ποιος βρήκε τον ήρωα νεκρό? Μετά την ενέδρα, ναι, ο πρόδος που επερνούσε εντελώς συμπτωματικά ήταν ο αείμνηστος ο παππούς μου. Α, ήταν ο παππούς σας. Ναι, πήγαινε σε ένα χωριό, η γιαγιά Ερμιών ήταν, θυμάται καλύτερα, τα έζησε, τα γνώριζε, ναι, από τότε. Πήγαινε σε ένα χωριό επειδή ήταν κασάβης για να αγοράσει ζώα. Μάλιστα. Για να φέρει στα σπήλια. Ναι. Και ο πρόδος που το συνάντησε νεκρόν ήταν ο αείμνηστος παππούς μου, ο Γιώργος. Και τι, σας περιέγραψε, θυμάστε, την ιστορία. Από εκεί και πέρα τι έγινε? Ναι, εγώ ήμουν αγέννητος. Ναι. Μετέπειτα εννοώ. Ναι, σίγουρα. Ναι. Ναι, πολλές φορές. Μου είπαν ότι τον Πεθεμερίδη τον τραβούσαν οι Εγγλέζοι. Θυμούμαι έτσι από μικρός που μου τα έλεγε, τραβούσαν τον πάνω σε πέτρες, εσέρναν τον πάνω σε πέτρες. Μάλιστα. Νεκρών. Έκανα διάφορες χειρονομίες με τα πόδια τους. Δεν έδειχναν ούτε σεβασμό στους νεκρούς. Ναι, τον ρωτήσαν ποιος ήταν, δεν πιστεύαν ότι τυχαία βρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Αυτά που μου έλεγε ο παππούς μου, και μετά νομίζω πήγαν στα Κανάβια και τον εγνώριζε φυσικά ο αείμνηστος παππούς μου, ναι, σίγουρα. Τον Πεθεμερίδη. Αλλά αρνήθηκε να τον γνώριζε. Ναι, ναι, γιατί και μετά, από εκεί και πέρα τα πράγματα ήταν, ναι, πολύ. Αλλά δεν τον σεβαστήκαν ούτε νεκρό. Ούτε νεκρό. Ούτε νεκρό. Μάλιστα, αυτόν το θυμάμαι πολύ καλά. Ήμουν μικρό στο δημοτικό και τα έλεγε. Τον έσαιρναν έτσι. Ήταν κρυμνός εκεί που, μάλιστα, ξέρω ακριβώς την τοποθεσία. Και τον έσαιρναν. Πετρώδης. Είναι Πετρώδης, ένας κρυμνός γεμάτος έτσι.
από πέτρες. Ναι, και βράχος. Και τον τραβούσαν με έναν τρόπο... πρωτοφανή. Πρωτοφανή, ναι. Αυτό έμεινε μέσα στη μνήμη μου. Μα ήταν και πρωτοφανή όλα όσα περνούσε αυτός ο τόπος. Ναι. Κατά τη διάρκεια εκείνη. Και μετά ακολούθως, εγώ δεν ξέρα, δεν το γνώριζα. Φυσικά μου είπε η θεία η Ερμιόνη ότι... εντάξει, το γνώριζε η ίδια, ναι, ότι ήταν ο παππούς μου, αλλά μετά πήγα στα Καρνάβια, δεν ξέρω ποιον άλλον πήρε από τα Καρνάβια, ναι, να μας τα πει. Τι έγινε, γιαγιά, ποιος έφερε τα κακά μαντάτα σπίτι? Τα κακά μαντάτα τη νύχτα, εγώ το σπίτι μου ήταν απέναντι του βουνού. Ναι. Και τη νύχτα ήρθε μια κοπέλα τσαχαμέ να τη δώκω λάχανα που έκοψα από το περβόλι να πάει να μαϊρέψει. Ναι. Λέει μου, κορίλα λέει μου, ξέρεις ήταν που είδα, ήταν που δες κόρη, ανοίχτος, έτσι ήταν και κάτω η Ελέ της Αθηνάς να δώκω λάχανα κάποιο μέσα κουτσά. Λαλή μου, θωρεί τσι πάνω τσιν το βουνό. Ναι. Λαλή μου, πριν 5 λεπτά, λαλή μου, είχε φώτα και πάνε έτσι. Είχε φώτα, έρχονταν δά. Είναι ο δρόμος στο λαούδερο, λαλή μου, του 40 και με. Λαλή, μα είδες τα κόρη. Έτσι σαν έκαμε, εφάνηκε το φως πάλι. Που και στο σπίτι μου. Λαλή, να μπούμε έσω και το παναθύρι μου και με, θωρεί τσι πάνω λόγια. Εμπήκαμε έσω με την Ελένη, θωρούμε, πάσιν τσι, έρχονται δά. Έχει πλάσματα που τα είμαι το βουνό μακριά. Εθώρες και πλάσματα και πάει ένα και έρχονταν. Με τα φανάρκα. Φανάρι μου κρατούσα. Κάτι, φανάρι μου κρατούσα. Και φέγγα, μέσα στη νύχτα. Ναι, και ευκήκαν πάνω. Σε μια στιγμή είχα θήκαση. Ναι. Δηλαδή με η Ελένη είχατε, εδώ μου λέει, έλεγα να πάω να πάρω το γυμνάδο μου να μαϊρέψει. Έφυγε, ήρθε η πεθερά μου. Ήταν έξω από το χωρκό το σπίτι μου. Έρχεται η πεθερά μου, λέει μου, κόρη μου, να αφήσεις που τα κάτω, να μην ισόψε. Γιατί λέει μου, είδα σύμπου τον καφενέ, φώτα και πάνω στη μαδαρή. Και αν πάτε εν του ειδήσε ο καλά, λέει, και πάση και μέχρι και κάνουν τίποτε και πιάνουν το χορκό μας. Και έρθουν οι Ιγγλέζοι. Λαλό της, λάμνε, λάμνε χωρίς η δουλειά σου, λέω της, και σιώπα, πιέν έσω σου. Λαλή μου, γιατί να μείνω τα κάτω, έτσι θα μείνει η λαλό της. Εγώ να μείνω με τα μωρά μου, ο άντρας μου στη χώρα. Εμείναμε, έκατσαν και με η πεθαρά μου, έκλαιε. Σε λίγο θεωρούμε το φως πάει έναν τσι, έρχεται έναν τά. Εν υπολογίζε στο δρόμο ότι ο δρόμος ήταν δαμέ και τσι έξω στο δρόμο ήταν, το, ήταν ο τσαμέ που ευκήκε. Μάλιστα. Και κολοσσίες σκοτώσαν τον τσαμέ. Ακούσαμε μια σιπεθιά. Δεύτερο, είδαμε ένα φως, έτσι κι έλαψε και πιένε έτσι. Εντάλλως πιένε μες στελατζές. Τα πισώ, ήταν το που τον καφενέν του Ευάγγελου που τσιπάνω. Τεράχτηκε ο κόσμος. Εν τω μεταξύ είχε και έναν που ήταν μαζί να πούμε με τον αρχό μου, ο Λεωχάν τον Αντάρτη, ήταν γείτον μας ο Ανδρέας. Και πάνε μαζί τους. Η Δεσποινού, άμα και μάθαιν το, άμα και είδεν το, λείπει και ο γιος μου πως. Ο γιος μου άλλο πως και σκοτώθηκε. Και Δεσποινού το γιος σου είδα τον Ιντάδε ώρα και πέντε και στα Μελίσσια. Μάλιστα. Ένιχτε μου κάτω από το σπίτι μου. Όχι κόρη μου, αγερά, μην έρθει έστω τώρα, δεν γίνεται. Τούτος έξερε τίποτε, δεν ξέρω με. Έφυγε και πήγαινε στα βάθια και στράφηκε και είδε ότι είχε κόσμο πάνω και είδασε η αρφή μου και η νύφη μου, η γυναίκα του Χαμπή, επίανε στα λαουτρά να κάνουν συντραχανά. Μάλιστα. Και στραφήκα, συγκύρτα, συνήχε γάμονε στους 40 και πήγα συν και χόρεψε ο αρφός μου και ευκήκε έξω, έτσι ελένησε να πάμε κάτω και θέλωσε. Δηλαδή, Στέλλα, μην είδα με κόρη Στέλλα, για να πάμε και να στραχούμε 10 λεπτά. Η Ελένη Πετσεμερίδη, η γυναίκα του Γιώργου. Η Ελένη είναι, αλλά και η Στέλλα, η ανιψιά μου, και πια μαζί. Έφυγε, η γυναίκα του ήρωα ήταν η Ελένη. Ναι, ναι. Αλλά η ανιψιά μου έπιασε μαζί για να ψήσουν τον τραχανά και να πάσει που και να πάμε στα Τσιπερούντα. Είναι και ξέραμε ότι ο αρφός μου υπολογίσασε την ημέρα. Ότι θα περάσει που ζαμέ. Να περάσουν και κάτι να κάνουν που την μαδάρι. Ενώ κάποιος, εσύ είπα το δαμέ και ακούσαν και έξω τζι. Και παραβλέπασαι. Κάποιος σου το είπε. Ναι, παραβλέπασαι άλλοι. Αν άκουσες εσύ δαμέ ότι έτσι και έτσι. Να στήσουν οι νέδραν οι Εγγλέζοι. Ήξεραν από πότε να περάσουν. Ήξεραν από πότε να περάσουν. Υπήρχε προδοσία. Έφυγε από μέσα στον ποταμό που ήταν ο γάμος, ο αρφός μου, και πήγαν κάπου με την Ελένη, ήρθαν στραβή την γυναίκα του. Εστραφήκα συνήθω, η Στέλλα ήταν τζαμέ. Επίαν πάνω, λέει τη, άτε, γεια σα, και
Λαλή του ρε, έτσι θα πάει να φάει και λίγο τραχάνα που τον έκαμαμε. Μάλιστα. Λαλή σου, αύριο το πρωί είναι να έρθω να φάω λαλή της. Να έρθω που τζάμιζε να φάω τραχάνα. Και ήταν η τελευταία νύχτα που τον είδατε. Μισέντζι είδαμε τον. Η γυναίκα του. Η γυναίκα του και η Στέλλα, η ανιψιά μου, πρώτη μου ανιψιά. Επάνε πάντα μαζί, πάντα. Επίνε και εκείνη και παίρνε έτσι πολυμοφάρια, πάνε πολλά η Στέλλα. Ήταν πολλά, πολλά. Την άλλη μέρα το πρωί σηκωνούμαστε. Εν τω μεταξύ τη νύχτα όμως άμα και πιέσαμε και ύστερα και επειδή είχαν τα διπλάρκα μου, εγώ, τα μωρά μου. Τα δίδυμα σου. Τα δίδυμα. Και έρχεται ο άρφος μου μια την άλλη, έρχεται και παρπάτησε την Μαρία. Λέει μου, ποντάρτω τούν τη φορά θα παρπάτησω τον Ανδρέα. Βάρε το κολέ. Λέω του και εγώ τόσο ένα δύνατο τρε, λέω του και είναι πέρα του δυναμένη η Μαρία. Έμεινε, έμεινε, έμεινε. Ήρθε μια νύχτα, λέει μου κόρη, άλλη φορά το μωρό να μην το βάλει μέσα στην κουνιά. Χωρίς τρύπησε το τέλειο, τράβησε το και να παίζει ποτέ. Λέω το άντερες είπα και με τραβάλα άλλο. Έφυγε μου και αμέσως κατέβηκε μου και αμέσως κάτω. Λέω του ρε, κάτι εφαίρασε μου τη χώρα και φέραν μου τα τσίπουν του δουάρτε τα μέσα στη φουλία που τα βάλει ο αρφός μου και όσο να έρθει που και να παρατηρήσει, να είσαι στη φουλία πράγματα να τα πιάει. Αμέν εσύ να φύγει. Επίσης και βάλε τα τσίπουν το παιδί που τα έφερε και βάλε τα μέσα στη φουλία. Που ήρθε ο αρφός με κατέγγι κάτω και έπιαχε τα τσέτο κέντρα του άλλου, το αυτοκίνητο κάτω, πιο κάτω από το σπίτι μου. Έχει σπίτι, αλλά αν είχε κανένα μέσα του θκιού μου, και είχε έτσι μονομάτι και έφυγε πάνω. Έφυγε το αυτοκίνητο και είχαμε. Και ήρθε και έπιαχε τα πράγματα είναι που είχαμε μέσα. Πολεμοφόδια, όπλα, τέλος πάντων. Αυτά που εντάλλασαν τα βάλε τα μέσα στο αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και ήρθε πάνω ο αρφός μου, 5 λεπτά, ρε είχαμε, κάτσε να φάτε λίγο μάνα μου, φέρσε το φίλο σου. Έρθα στη λαλή μου να φύγω με. Μάλιστα. Πώς ήταν, δεν ξέρω. Έφυγε. Εφιάσει. Γιαγιά μου. Έπιαχε ψωμί και χαλού, μην και φύγε. Θα δούμε ακόμα ένα απόσπασμα με τη γιαγιά Ανδριανή Πετσεμερίδη, ναι, η οποία αναφέρεται και στη θυσία του γιού της. Και να επανέλθουμε παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Εκεί σε κρυσφύγια το μένιμα Αυξεντίου, σε άλλα κρυσφύγια άλλοι και άλλοι, μέσα στα χωριά αλλά και έξω. Αλυσίδα ολόκληρη οι οπές της γης από όπου ξεπίδησε η ελευθερία της Κύπρου. Κατασκευασμένα με τέχνη, ανιστορούν ένα ολόκληρο έπος και όσοι ζουν αναθυμούνται. Με πίκρα για το σήμερα, περήφανοι για τους συναγωνιστές τους που έφυγαν. Κρυσφύγια το υπάρχει και στο σπίτι του Χαραλαμπού. Χρειάστηκαν 2 μέρες να το σκάψουν και προβληματίζονταν πού να βάλουν τα χώματα για να μην κινήσουν υποψίες. Τη λύση βρίσκει η γυναίκα του. Βγάλαμε, λέει, λάκκο της κουζίνας. Τα κρυσφύγετα κατασκευάζονται όσο γίνεται πιο κοντά στα χωριά για να γίνεται η τροφοδοσία πιο εύκολα και για να έρχονται οι αντάρτες όταν μπορούν για ένα μπάνιο, μια ζεστή σούπα, ένα μαλακό κρεβάτι. Ο Χαράλαμπος Πετεμερίδης συνεχίζει τη δράση του, μέρος της οποίας είναι και η τροφοδοσία των ανταρτών. Αποστολή που απαιτεί τόλμη και εχημήθεια. Μεταφέρει όπλα, λαμβάνει μέρος σε εκτελέσεις προδοτών. Η δράση της περιοχής είναι μεγάλος πονοκέφαλος για τους Άγγλους και την αλωνίζουν συχνά. Ερευνούν, επιβάλλουν κατοίκων περιορισμούς, φεύγουν και πάλι ξανάρχονται. Ο Χαράλαμπος είναι εκεί και ύστερα από προδοσία συλλαμβάνεται και κρατείται στα φοβερά ανακριτήρια στις πλάτρες. Υποβάλλεται σε απάνθρωπα βασανιστήρια και μετά την απόλυσή του αποφασίζει να βγει στα βουνά με την έγκριση του διγενή. Μέσα στο πράσινο του δάσους νιώθει ένα με τη φύση και γίνεται δυνατός όσο εκείνη. Κατασκευάζει κρυσφύγετο σε μια πλαγιά απέναντι από τα κανάβια και μένει αρχικά εκεί με συναγωνιστές του. Στα γειτονικά περιβόλια τους παίρνει κάποτε φαγητό η γυναίκα του. Και μια Κυριακή, ύστερα από ένα γάμο, τη στέλνει μήνυμα να τον συναντήσει. Τρώνε μαζί και τη χαιρετά. Είναι Οκτώβρης. Ως τα Χριστούγεννα πια θα ξαναβρεθούμε. Την επαύριο, Δευτέρα το βράδυ, 6 Οκτωβρίου 1958, μεταδίδεται από το ραδιόφωνο ότι στήθηκε ενέδρα στη Μούτιν του Σαράντι. Και 2 μέρες αργότερα γίνεται γνωστό ότι σκοτώθηκε ο Χαραλαμπός.
ένιωσα το κελάρι να μένει εκεί πρώτο τη σοϊόλη μου. Ήταν μητσής, ήταν 25 χρονών, έντε το μητσής μωρόν, αμα ελάλου. Όπως επίαν όλων οι μανάδες των τεπάσιν οι γούτες των ούλοι, ούλοι δεβέντες του, ούλοι καλοί του. Να μην υπκούν προδότες, να πέσουν πατριώτες, ήταν καλύτερα. Τουλάχιστον έχεις εκτίμηση. Σέβεσαι το άλλος. Κατά την επίθεση λοιπόν αυτή, χτυπήθηκαν δύο αυτοκίνητα στρατιωτικά γεμάτα Εγγλέζους, τα οποία πλησίαζαν τον τόπο της ενέδρας με σβησμένα τα φώτα. Στην υποχώρηση ο ήρωας Χαράλαμπος Πεθεμερίδης χτυπήθηκε θανάσιμα, ενώ διασταύρωνε το δρόμο από στρατιώτες τρίτου αυτοκινήτου που πλησίαζε με σβησμένα τα φώτα. Το σώμα του βρέθηκε την επομένη από Άγγλους στρατιώτες. Τάφηκε με τιμές στο χωριό του, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα ο Ανδριάντας του, κυρίες και κύριοι, δίπλα στον Ανδριάντα του Ανδρέα Πατσαλίδη. Στην κηδεία του, η σύζυγός του τραγούδησε αυτοσχέδιους στίχους της, υμνώντας τον Λεβέντη σύζυγό της, προτού λιποθυμήσει στα χέρια του πατέρα της. Αργότερα και η ίδια συνέχισε την προσφορά της και τον αγώνα της προς την Όκα, μέχρι τέλους και την απελευθέρωση το 1959. Γιαγιά, ναι. Τι έγινε την μέρα που η μάμα σας άκουσε το θάνατο του γιού της? Κλάματα και σκοτωμούς. Εμείς τη νύχτα είμαστε στη σπίτι μου, που το παράθυρο μου εθώρε στον τόπο για μένα. Νόμιζες ότι ήταν... Εθωρούσαμε τη μάχη που γίνεται. Και φέρασα στο σπίτι, τον ήρωα? Όχι, δεν τον έφερα στη σπίτι. Μόλις εθώρασαμε και ρώτησε ένα αρφό που σκοτώθηκε. Τα αυτοκίνητα ήρθαν στη μούτρη των σπηλιών και σταματήσασαι και βάλαν τα φώτα και δουλεύκασαι. Ξεκινήσα δύο αυτοκίνητα, το ένα με δύο φώτα, το ένα ομπρός, και φέγκασαν που τα φώτα, τα μητσά, και πιάσαν και κοντέψασαν και αμέ που ήταν ο αρχός μου. Μάλιστα. Έρχονταν και από ποδά από το Σαράντι πάνω, από τα λαβουδερά από το Σαράντι, είχε δρόμο και έφτιανε στο Σαράντι κοντά, αλλά από τα λαβουδερά που έρχονταν, έρχονταν τον πιο μακριά, αλλά ήταν περί του καλός ο τόπος. Μάλιστα. Μόλις ήρθαν και μες στην Αθήνα, δάμε, και προχωρήσα σαν και έξω, ο αρχός μου έστεκε μέσα στη πουδαμή, λίγο πιο τσιλκό αν πουδαμή, και έστεκε πάνω. Μες στον δρόμο. Μες στον δρόμο και κράτενε και να ασυνάξει τις σκυροβομίδες που είχαμε. Και ζαμε επιροβολήσαμε. Έβαλεντες μες στον δρόμο, δηλαδή εν ήρθαν ως τώρα, θα έρθουν, είναι μετανόχαση. Όμως ο τομεάρχης τους ήταν μια κορκόν που δεν ξέχασα το, ήταν απέναντι και έστεκε. Και εκείνος έφταιγε για να σκοτωθούσε. Είδαν τα αυτοκίνητα που τη Λαξιά που είχε μπερβόλια ο παπά Χαρμαντός. Που έρχονταν οι Εγγλέζοι. Ναι, οι Εγγλέζοι έρχονταν εδώ. Και φώναξε ένα, ρε, είναι οι Εγγλέζοι που έρχονται, τα φώτα είναι οι Εγγλέζοι. Μάλιστα. Λαλή εκείνος, όχι, όχι, είναι οι Εγγλέζοι. Μάλιστα. Ήρθανε κοντέψασιν, ήρθασιν για μέ, ο αρφός μου ήταν τουλάχιστον ένα μίλα, λιότερο που το μίλι, πάνω που για μέ. Ελάμνησε ο αρχός μου να πάρει να σύρει τίποτε να τους σκοτώσει. Και ζαμε επιροβολήσαν το. Ζαμε επιροβολήσαν το. Μάλιστα. Να δούμε και το τελευταίο βίντεο. Κατιά που κατέβαινε έτσι, έπιασε το δαμέ. Ήταν... Είναι που λαβαίνες ήδη χρόνο βίδα. Δαμέ. Και έπαιξαν το. Έπαιξαν το. Η μάμα μου τώρα μου πήγαμε στο σανατόριο να το δούμε, να πούμε. Μας είχε έναν Κυριακό, έναν αστυνόμο. Σε παρακαλώ, λυπήσω τη μάνα μου, αλλά το είχαμε και τσιλιέται. Να δείτε το σώμα του, ε. Να μπούμε, να δούμε μια στιγμή. Είχαν τον νεκρό μου πάνω σε ένα ποτούτο. Μάμα του και εγώ και Αθηνά και έκλεισε την πόρτα ο αστυνόμος. Μάλιστα. Εμείς οι τρεις. Είδα το παντελόνι του δαμε κρεμασμένο, το τσιντίν του μέσα και ρέξαμε νύχια, έλατε, έλατε, να μην εγγυσόν πάνω, δεν εγγυσάμε. Επία μένει η μάνα μου, επία μόνο μιας και φίλησε το δαχαμέ και τα σχολή της δαμέ και μόσα γέματα, δαμέ. Είχε έτσι τρύπα μεγάλη. Άλλοι είπαν μας εμάς ότι την ώρα που κατέβαινε και πια είναι τυχερό που ήταν που είχαμε, ότι εξεράγει μας ο τούτο. Δεν προλάβει την έβριξη. Ναι, πια την έτσι και πιένα η Σύρη και πάντη χελέντου. Άλλοι είπαν μας ότι επέξαν τον τούτη που ποδά και εκείνος ο προδότη που ήταν που ποτσίσει τα χωρκά. Έπαιξε τον Τζετζίνο και μπορεί που σκοτώθηκε. Να δούμε παρακαλώ. Έπεσε μόνο μια ο άρχος μου και χαμέ και έμεινε. Και κλατσούσαν τον, τραβούσαν τον κάτω.
Παρακαλώ να έχει την καλοσύνη το τελευταίο βίντεο. Ναι. Χαμπή μου που πολέμησε στη μαραρίστα μέρη, το αίμα σου που χύσει και ελευθερία να φέρει. Και τα βουνά τη μαραρίστα γένα χαμηλώσα, να ράτε το χαράλαμπο μου και πάρε να ψηλώσα. Χαμπή μου που σαν άγιωσα μέσα στες πιο μαγκάλες, και τώρα φύγες πόσο μου και κάμες άλλες μάνες. Αφού φύγες πόσο μου και πήγες μακριά μου, έχασα την νεότη μου και ούλην τη χαρά μου. Αξύπνα χαμπήκα οχτώ παιδιά στην πόρτα μου και έχασα το ένα. Σε κλαίω και οδύνομαι για λόγου σου εσένα. Ξύπνα χαμπή καραμαλή, ξύπνα να δεις τον ήλιο, ξύπνα να δεις το αίμα σου που έγινε βασίλειο. Μάνες ηλών, μάνες μάρτυρων, μάνες της Κύπρου λευτεριάς οι αίριες, το χέρι σας δείκτης του χρέους, μάνες το όνομά σας θυσία. Κύριε Χρυσάνθου, κύριε Ειρήνη και γιαγιά, όλη αυτή η θυσία είχε αποτέλεσμα. Αυτός ο τόπος ελευθερώθηκε. Ωστόσο, το 1974 τα πράγματα ξανά άλλαξαν τροπή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αυτή η μνήμη θα πρέπει και είναι σημαντικό να μένει άσβεστη αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θυσιάστηκαν, κύριε Χρυσάνθου, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, αγαπητέ Λουκά, οι θυσίες όλων των ηρώων μας του απελευθερωτικού αγώνα είχαν και ουσία, είχαν και αποτέλεσμα. Ναι. Από εξάλλου, από εκεί αποκτήσαμε και την ελευθερία μας. Έτσι είναι. Όμως, επέτρεψέ μου, πολλές φορές, επειδή προερχόμαστε από χωριά που όπως γνωρίζετε, πάρα πολλούς αγωνιστές υπάρχουν όπως περιοχές μας, συλλογέμαι και αναρωτιέμαι, άραγες, πώς νιώθουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί ψηλά που μας βλέπουν σήμερα, οι αγωνιστές σήμερα, για το που βρίσκεται η Κύπρος μετά τα προοδικά πραξικοπήματα και τη σημερινή κατάσταση. Αλλά το ίδιο αναρωτιέμαι και για τους ζώντες αγωνιστές. Πώς νιώθουν αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους απλόχερα που βλέπουν σήμερα, για να έχουμε τους την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ που είμαστε σήμερα. Μάλιστα. Γιαγιά, ναι. Πότε είχες γενέθλια? Ορίστε. Γενέθλια, πότε είσες? Του αρφού μου. Τα δικά σου. Τα δικά μου. Γεννήθηκα 27 Σεπτέμβρη. 4 Οκτωβρίου. Το 27. 4 Οκτωβρίου το 28. Το 27, έγραψαμε το 28. Έτσι έκαναν τότε. Είπα σας ότι κάτι έκρυψε, κύριε Λουκά. Α, έκαναν το τότε. Ναι, επειδή και εγώ λαλό του παπά μου. Δηλαδή τώρα έχουμε 91-92 χρόνια. Εχθές στις 13. Στις 4. Στις 4. Έκλεισα τα 93. 91 και ποιος θα ήταν 92. Μάλιστα. Τούρτα. Και εμείς έφεραμε έτσι μια μικρή ντούρτα για να σβήσεις έναν κεράκι. Και χρόνια σου πολλά, γιαγιά. Πάντα γερή δυνατή. Και εσείς επίσης. Ο Θεός να σου διαδύναμη. Και εμείς είμαστε πολύ περήφανοι. Μπράβο. Και για σένα και για τον αδελφό σου και για τη μητέρα σου και για όλους όσοι θυσιάστηκαν για αυτόν τον τόπο. Μάλιστα. Ο αδερφός μου. Ζήσε το κεράκι σου. Χρόνια πολλά, γιαγιά μου. Ευχαριστώ επίσης.
Χρόνια πολλά. Δεν μπορούμε να ευχηθούμε να τα εκατοστήσει, αγαπητέ Λουκά. Να τα εκατοστήσει. Όχι, να τα εκατοστήσει. Επίσης. Ο παππούς της πέθανε 26 χρονών. Ωραία. Η γιαγιά μου. Χαίρομαι πολύ. 116 γιαγιά της. Ο παππούς μου ήταν 116 και η γιαγιά μου 126. Ευχαριστώ πολλά που ήρθες. Ναι. Και εγώ που ήρθες που τα κανάφια. Καλή επιστροφή να έχεις. Ευχαριστώ και να κοπιάσετε καμιά ημέρα στα κανάφια. Να έρθουμε. Έστω καφέ, έστω κάτι. Να έρθουμε. Το υποσχέθηκε σαν αγαπητέ Λουκά. Το υποσχέθηκα και θα έρθω. Κύριε Ιερίδη, ευχαριστώ. Είναι τιμή μας και χαρά μας. Κύριε Αντιδήμαρχε, ευχαριστώ. Να έρθετε. Να είστε πάντοτε καλά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά πάντα. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνατε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Για χαρά. Εχάσαμε τον επίεν στην ευχή του Θεού, επειδή ο Θεός πέφτει το φέρνει κοντά μας. Κάθε λίγο θεωρούμε τον όνειρο. Αμήν. Ότι έρχεται και έρχεται, χτυπάμε την πόρτα και λέω του ρε, άνοιξε και να νυχτάρε. Και κάποτε πολλές φορές άνοιξε, ήταν έξω από το χωρικό το σπίτι μου. Τώρα χτίσα ένα λουκανιάθικο, αλλά πάλι εφίασιν πάλι. Έτσι να το θυμάσαι, γιαγιά μου. Δόξα σιώθω. Λεβέντιν και ψηλό. Μπράβο. Ευχαριστώ. Τα μωρά μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καραμαλίν, 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 εδώ λουχαντώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, δόξα σιώθω.